Πάρα πολύ. Όταν το ανακοινώσατε στη σύζυγο ότι θα συμμετέχω σε αυτή την παράσταση, τι σας είπε? Μου λέει, ποιο ρόλο μου λέει θα πάρεις? Λέω, όχι, λέω, μη φοβάσαι, κανέναν. Εγώ απλά θα τραγουδάω. Και εντάξει, την καθησύχασα. Σας δίνει όμως, φαντάζομαι, πάντα συμβουλές, είναι πάντα στο πλευρό σας. Βέβαια μου δίνει συμβουλές. Καταρχήν τα πάντα τα κουβεντιάζουμε μαζί. Είναι το στήριγμά μου, είναι ο άνθρωπός μου. Μαζί έχουμε κάνει ό,τι έχουμε κάνει και ό,τι έχουμε δημιουργήσει. Είσαι όλα όσα αγάπησα, όλα όσα θα αγαπώ. Θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω για το γιο σας. Καταρχάς έχει πάρα πολύ καλή φωνή. Έχει πάρει το DNA του μπαμπά. Ναι, φαίνεται καλός. Βέβαια απαιτείται πάρα πολύ δουλειά για να κάνεις, να ασχοληθείς με αυτή τη δουλειά. Απαιτείται πολύς χρόνος, πολύ μεγάλος κόπος και ωριμότητα. Ακόμα είναι άγουρος, αλλά νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος θα βρει το δρόμο του. Μπορεί να δυσκολευτεί στην αρχή, όπως πολύ γρήγορα θα τον μάθει κάποιος γιατί είναι ο γιος του τάδε, αμέσως υπάρχει και η μεγάλη κριτική, κατάλαβες, η αυστηρή κριτική. Και η σύγκριση. Όταν διαβάζετε κάποια δημοσιεύματα, είτε που αφορούν τις συνεργασίες σας, είτε αφορούν κάτι για σας, πώς τα αντιμετωπίζετε? Με ψυχραιμία και θεωρώ ότι όταν κάτι δεν έχει βάση, φεύγει από μόνο του πλέον, ευτυχώς, γιατί όσο γρήγορα μπορεί να διαφημιστεί μια κάτι κακοπροαίρετο ή δεν ξέρω εγώ τι, με ένα κακό σκήμενο, τόσο γρήγορα φεύγει. Τόσα καλοκαίρια μου είχαν φύγει.